Σε ελαιόλαδο, μια χαρά είναι το ελαιόλαδο και για να το τηγανίσουμε και για να σου πάρουμε. Βάλε λοιπόν μια ποσότητα μόλις κάψει το λάδι. Λοιπόν, και παράλληλα θα βάλουμε ένα ακόμα γαστρονόμο με λίγο χαρτί εδώ, Δημήτρη. Δεν πειράζει. Ένα μεγάλο, ένα βαθύ. Μην μιλά σιγά, μας ακούνε βρε, σιγά μυστικά λέμε. Απλά θα βάλουμε κάτω λίγο χαρτί, έτσι ώστε μόλις τα βγάζουμε να τραβάει την περίσσια υγρασία. Λοιπόν, οπότε, σε αυτό το τηγάνι, φαίνεται από την κάμερα φαντάζομαι, σε αυτό το τηγάνι εδώ πέρα και με λίγο ελαιόλαδο για να κάνουμε το μείγμα. Το μείγμα που θα γεμίσουμε τα καβουρμαδοπιτάκια. Σε αυτά τα δύο τηγάνια θα τηγανίσουμε τα καβουρμαδοπιτάκια που είναι ήδη έτοιμα, έτσι ώστε να προλάβουμε και να φάτε όλοι, γιατί το να τυλίξουμε τόσα μας πήρε περίπου 2 ρίτσες. Εντάξει, δεν είχαμε την πολυτέλεια να το κάνουμε όλο εδώ αυτό. Λοιπόν, ωραία. Οπότε, κρεμμύδι, σκόρδο, πράσο. Σοτάρουμε. Ωραία, να φέρω εδώ τι υλικά θα χρειαστούμε. Βλέπω ότι περισσότεροι φάγατε, σας άρεσε η παΐγια. Υπάρχει και σε κάποιον που δεν άρεσε. Εσύ τι έκανες, γύρω μια μου σου άρεσε. Λοιπόν, ωραία, μόλις κάψει, ποιος θέλει να αναλάβει να τηγανίζει. Θέλει να το κάνεις εσύ. Το κόψω και θα δουλειάσω και μετά. Γεια σας. Ωραία. Λοιπόν, τι κόβουμε τις ντοματούλες. Θα βάλουμε λοιπόν λίγο χαρτάκι από κάτω, έτσι ώστε η υγρασία που υπάρχει από το λάδι να την τραβάει το χαρτί. Γιατί καμιά φορά τα τηγανιτά, όταν τα αφήνουμε το ένα πάνω στο άλλο χωρίς να βάλουμε κάποιο χωρίς το χαρτί, φορτίζει μέσα και το ζυμάρι βρασία και δεν είναι πολύ ωραίο. Ούτε εκεί. Ούτε τραγάμα μπορεί να γίνει. Οπότε θα πατήσουμε αυτό εδώ και θα παίρνουμε λίγα. Λοιπόν, είχα κάποια στιγμή το 2005, νομίζω, όταν ήμουν στην Κρήτη, είχα έναν σεφ, ο οποίος ήταν πολύ παλιά φορτής και του έλεγα, ρε μάστορα, δείξε μου πώς να καταλάβω ότι το λάδι είναι έτοιμο για να το βάλω. Και μου λέει, κουστάκο μην ανησυχείς, πήγαινε από κοντά, πήστε λίγο το αυτό που σαν ξεματιάς, λέει, κι άμα καεί αυτό είναι έτοιμο. Και του έλεγα, ρε παιδικό, άμα εγώ το κάνω, δεν σημαίνει ότι φύγω μέσα στο φαγητό. Ένα που το καταλάβεις θα πηγεί. Λοιπόν, γενικά το έχουμε αυτό, αυτές τις παλιές, ας πούμε, λογικές. Ότι τα κάνουμε όλα λίγο όπως να είναι, πρέπει πάντοτε να μαγειρεύουμε με τη λογική ότι μαγειρεύουμε για τους αγαπημένους μας. Οπότε, αν αγαπάμε κάποιον, πρέπει να φροντίσουμε και την υγεία του. Εντάξει, το να βάλω μέσα τα δάχτυλά μου ενώ πριν έξι να το αυτί μου. Να αφήσω μέσα στο φαγητό για να δω αν έχει κάποιο το λάδι και κανένα να τα αποφεύγουμε. Επίσης, πρέπει να φροντίζουμε και την ασφαλειά μας. Δηλαδή, κάποια σήμερα παίρνουν λίγο νερό και πιτσιλάμε να δούμε αν θα βγάλει μπουρμπουλίδρυ. Πάλι υπάρχει περίπτωση να γίνει ατύχημα. Ο καλύτερος τρόπος για να καταλάβουμε ότι το λάδι έκαψε είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα θερμόμετρο το οποίο έχει την τέφα τα καινούργια. Ήρθε το κορονοϊό και μάθαμε να χρησιμοποιούμε θερμόμετρα. Πυροβολάμε και βγάζει η θερμοκρασία και έχουμε το λάδι. Εντάξει, γενικά καλό είναι να μην τηγανίσουμε πάνω από τους 160 βαθμούς. Είναι ένα σημείο το οποίο παραπάνω αρχίζει και γίνεται λίγο πιο επίκοπο. Αν δεν έχω όμως ένα θερμόμετρο, τι θα κάνω, θα πάρω ένα το οποίο θα είναι δυστυχώς το καμικάζι που θα μπει μέσα και βλέποντας αυτό ένα που θα καταστρέψει εισαγωγικά θα καταλάβω ότι το λάδι μου καίει. Okay. Οπότε θα πάρω ένα γαντάκι να το πιάσω, θα βάλουμε ένα για να δούμε ότι το λάδι μας πλέον είναι εντάξει. Αυτή είναι εκεί πέρα, λίγο να το δυναμώσουμε γιατί είναι λίγο πολύ. Ωραία. Μόλις λοιπόν αρχίσει και τηγανίζεται, θα καταλάβω ότι είναι έτοιμο για να μπορέσω να προσθέσω και τα υπόλοιπα. Εντάξει, όπως βλέπουμε λοιπόν αυτά, θα έχουμε τη λήξη τριγωνάκια σε φάκελο
για να. Εντάξει, χωρίς να σημαίνει ότι είναι απαραίτητο έτσι. Αν ας πούμε κάποιος θέλει το φύλλο να το κλείσει σε κύλινδρο, είναι ok. Αν κάποιος βαριέται να κάθεται να παίζει με τα φυλλαράκια και θέλει να το κάνει σε ταψί, όπως κάνουμε την κυλόπιτα, τη σπανακόπιτα, πάλι ok. Είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι η λογική μας είναι να δώσουμε σε κάποιον τις βάσεις και από εκεί και πέρα ας κάνει ό,τι θέλει να βάλει τη δική του φαντασία, τη δική του σκέψη και να φέρει ένα αποτέλεσμα που αυτός νομίζει ότι τον καλύπτει. Λοιπόν, όσο μιλάω εγώ και λέω τα παραπανήσια μου, ο Νικολής εδώ πέρα έχει βάλει και τον, τον καβουρμά. Ίσα ίσα δηλαδή να διαλυθεί, να χάσει τα υγρά και παράλληλα έχει βάλει και την ντομάτα. Έβαλες κάτι εδώ πέρα. Βάλε, βάλε, βάλε λίγο. Κύριε Αιτόπουλε, δεν ξέρω αν προλάβατε να πάτε την παέλεια. Θέλω να σου πω ότι εχθές, προχθές, παραπροχθές που ήμουν εδώ πάλι το πρόλαβα, να ξέρεις. Εντάξει. Είναι ανάρπαστα. Ό,τι ετοιμάζουν οι άνθρωποι που μαγειρεύουν εδώ στην κουζίνα του Days of Alexpo γίνεται ανάρπαστο. Δεν ωραία. Υπάρχει περίπτωση. Ωραία. Είμαι σίγουρος ότι θριαμβεύσατε. Δοκιμάσατε περισσότεροι, φαντάζομαι κάτι έγινε. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, είναι η δεύτερη συνταγή. Έχουμε ξεκινήσει τη δεύτερη συνταγή. Μάλιστα. Να κάνουμε μαδοπιτάκια. Πώς θα είπα, πες μετά. Καβουρμαδοπιτάκια. Καβουρμαδοπιτάκια. Μιλήσαμε καθόλου για τον καβουρμά. Νομίζω ότι θα έχει υποθεί αρκετές φορές. Γιατί κάθε μέρα καβουρμά χρησιμοποιείται. Ο καβουρμάς βέβαια είναι ένα προϊόν το οποίο έχει την ταυτότητα της περιοχής. Το πιθανότερο και πολύ σωστά υποθέτης έχουμε, μιλάμε συχνά για τον καβουρμά. Δηλαδή και στην Αλέξικο μιλάμε συχνά. Είναι γιατί βέβαια ο καβουρμάς είναι δύο λόγοι. Ο πρώτος είναι γιατί αλλάζει ο κόσμος κάθε μέρα, το πρακτικό θέμα. Και το δεύτερο είναι γιατί ο καβουρμάς είναι βέβαια μια τροφή, ένα τρόφιμο μάλλον, το οποίο έχει την ταυτότητα την τοπική, την θρακιώτικη, θα έλεγα και την ευρύτικη πιο έντονα. Ο καβουρμάς είναι ένα προϊόν που εξελίχθηκε μέσα στα βάθη των ετών, των τελευταίων ετών. Από τα παλιότερα χρόνια δημιουργήθηκε ως ανάγκη για την συντήρηση του κρέατος. Αυτός ήταν ο λόγος που δημιουργήθηκε ο καβουρμάς και έμεινε να φτάσει μέχρι σήμερα. Παλιότερα για να καταφέρουν να διατηρήσουν το κρέας, επειδή